πάμε σε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει. Και ενδιαφέρει γιατί δεν το έχει αγγίξει κανείς. Θα το αγγίξουμε απόψε εδώ. Και έχουμε τον πλέον ειδικό για να το κάνουμε. Κορονοϊός και εγκυμοσύνη. Μαζί μας ο κύριος Πέτρος Νικολαίδης. Είναι μεγάλη μας χαρά να τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας. Και δικιά μου. Ένας επιστήμονας διεθνούς κύρους, ο θεμελιωτής και πατέρας της ιατρικής εμβρίου στην Ελλάδα, ο οποίος εγκαινιάζει ένα υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο στην Καλαμάτα. Θα μας πείτε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία 20 ετών, έχει δει σχεδόν το 60%, αν δεν κάνω λάθος, 100% των εγκυμοσυνών σε επίπεδο Καλαμάτας και Μεσσηνίας. Έχετε παρακολουθήσει πάνω από 5.000 έμβρια και εγκαινιάζεται στο κεντρικότερο σημείο της Καλαμάτας, ένα υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο με υπηρεσίες εχμής. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω με αυτό. Θα πάω στη συνέχεια στο φλέγον ζήτημά μας. Για αυτό το βήμα που κάνετε, γιατί ξέρουμε πόσο αγαπάτε την Καλαμάτα, πόσο αγαπάτε την πόλη και πόσο έχει αναδείξει μέσα και από αυτή την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Είμαι πολύ χαρούμενος είμαι εδώ, γιατί είναι μια πόλη που αγαπάω. Χρόνια συνεργάζομαι και πριν να ξεκινήσω την προσωπική μου έλευση στην πόλη, συνεργαζόμουν με πάρα πολλά περιστατικά, με φίλους γιατρούς που μου έστελαν στην Αθήνα. Εδώ και αρκετά χρόνια έρχομαι στην Καλαμάτα και τώρα ήθελα να κάνω μια νέα αρχή και έχω δημιουργήσει ένα καινούριο κέντρο, το οποίο αποτείνεται ακριβώς στο άγνωστο ασθενή μας. Και ο άγνωστος ασθενής μας εμάς είναι το έμβριο. Να το ξέρουμε, να το γνωρίσουμε καλύτερα, να βοηθήσουμε τη μητέρα και να βοηθήσουμε να έχουμε ένα γερό παιδί. Νομίζω ότι καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια και κάνετε τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια και η διεθνής εμπειρία το καταδεικνύει αυτό, η δική σας. Είστε ειδικός περιγενετιστής, με ευτήρας γυναικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Εμβριομητρικής Ιατρικής. Ακριβώς. Όλα αυτά συνδυάζουν τις καλύτερες περγαμιμνές για εκείνα τα οποία αναμένονται από εδώ και πέρα. Και έχουμε μία κατάσταση, την οποία τη ζείτε κι εσείς και φαντάζομαι ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο προβληματισμό της εποχής μας και εσάς, για την υπόθεση που έχει να κάνει με το συνδυασμό κορονοϊός και εγκυμοσύνη. Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, θα τα πούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κομμάτι. Οι έγκυνες τελικά φαίνεται να είναι πιο ευάλωτες ή όχι? Να ξεκινήσουμε, επειδή σε όλα τα επίπεδα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, βομβαρδιζόμαστε από νέες πληροφορίες. Άλλα πράγματα πιστεύαμε μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, άλλα βλέπουμε τώρα. Ίσως ποτέ δεν είχαμε διανοηθεί το δεύτερο αυτό κύμα πόσο θα μας γονατίσει. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα προσπαθήσω να σας πω ποια είναι αυτή τη στιγμή τα τελευταία δεδομένα που εμείς ως πανεπιστημιακοί έχουμε μια συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε μια πανεπιστημιακή επιτροπή. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή? Ενώ ξεκινήσαμε τα τελευταίους τρεις μήνες και λέγαμε η έγκυος δεν είναι τόσο ευάλωτη, μάλλον είναι το ίδιο ευάλωτη με οποιονδήποτε άλλον νέο άνθρωπο, τώρα καταλήγουμε λίγο διαφορετικά δυστυχώς. Και να το εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος που υπάρχει μια μείωση του ανοσιοποιητικού συστήματος. Το σύστημα που έχει την άμυνά μας είναι πεσμένο. Είναι πεσμένο γιατί ο ίδιος ο οργανισμός θέλει να δεχτεί τη γυναίκα στο έμβριο. Το μισό έμβριο είναι του πατέρα, δεν είναι της μητέρας και δεν θέλει να το απορρίψει. Άρα όλα τα συστήματα, όλες οι λειτουργίες του οργανισμού είναι λίγο πεσμένες για να αποδεχτούν την εγκυμοσύνη. Στη φάση αυτή, εάν χτυπήσει ο κορονοϊός, οπωσδήποτε ειδικά στο αναπνευστικό, θα έχουμε μια επιδείνωση πιο μεγάλη, ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Δεν θέλουμε λοιπόν η γυναίκα, ένας πολύ σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να πάρουμε σπίτι, δεν πρέπει με κανένα τρόπο η έγκυος να νοσήσει. Με τον ίδιο τρόπο που δεν πρέπει ο παππούς ή ο άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αν νοσήσει μία έγκυος με COVID-19, μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη? Οι στατιστικές λένε ότι στο πρώτο τρίμηνο, στην αρχή της εγκυμοσύνης, δεν νοσεί συνήθως. Mm-hmm. Τουλάχιστον οι στατιστικές αυτό δείχνουν. Δεν έχουμε βρει κάποια προβλήματα σε ανομαλίες του εμβρίου, δηλαδή δεν είδαμε σαν γενετιστές να έχουμε το έμβριο να πάσχει ή να κινδυνεύει να πάσχει από μία ανομαλία στα χέρια του, στην καρδιά του, στα ζωτικά του συστήματα. Από εκεί πέρα, στην πορεία της εγκυμοσύνης, αν νοσήσει η γυναίκα και χρειαστεί να νοσηλευτεί, έχει πολύ μεγαλύτερο δυστυχώς πιθανότητα να εισαχθεί σε μια μονάδα εντατικής νοσηλείας. Περίπου να υπολογίσετε, να πούμε με στατιστικά, έχουμε 4 στους 1.000 από τα κρούσματα, όπως ξέρουμε, ανθρώπους να νοσηλευτούν. Στην έγκυο έχουμε περίπου 10 στους 1.000. Άρα έχουμε μια αύξηση.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να βοηθηθεί πολύ η γυναίκα από τους ειδικούς επιστήμονες στις μονάδες εντατικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η γυναίκα αυτή έχει και πρόβλημα με το σώμα της. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι το διάφραγμα στην εγκυμοσύνη πιέζεται. Η γυναίκα ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά ότι έχει δύσπνοια στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, γιατί το διάφραγμα πιέζεται και δεν έχουν ο πνεύμονες την ίδια ικανότητα να εκπτυχθούν λόγω της κοιλιάς και της μήτρας. Οπότε, σε αυτή την κατάσταση, εάν έχουμε και στοιχεία πνευμονίας, η εικόνα είναι πολύ χειρότερη. Τι πρέπει να προσέχουν? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από τις πληροφορίες του μέρους ασφαλής, τις γνωστές έτσι όλες αυτές πληροφορίες. Από εκεί μετά, χρειάζεται να κάνουν κάτι ιδιαίτερο? Η έγκυος θα πρέπει να κρατάει τα ίδια συστήματα ασφαλείας που κρατάμε όλοι μας, ακόμα πιο πολύ. Θα πρέπει να περιορίσει την κινητικότητά της. Δεν θα συζητήσω τα τετριμένα της μάσκας και όλα τις προστασίες που πρέπει να υπάρχουν, που τα έχουν πει πάρα πολύ έγκριτοι συνάδελφοι. Θα πρέπει να κρατάει τις επαφές της με τον γυναικολόγο της και τον μευτήρα της, διότι θα πρέπει να ελέγχεται το έμβριο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να την ελέγχουμε και εμείς οι έμβριο γιατροί, εμείς που είμαστε ειδικοί, εξειδικευμένοι στο έμβριο, ώστε να βοηθήσουμε σε συνεργασία με τον γυναικολόγο, τον μευτήρα της, να έχουμε μια πιο καλή παρακολούθηση και πιο ασφάλεια μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης. Σε περίπτωση λοιπόν επιβεβαιωμένης νόσου στην έγκυο, ακολουθούμε κάποιες απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Ποιες είναι αυτές? Η γυναίκα από τη στιγμή που θα νοσήσει θα αποτανθεί στους γιατρούς, τους ειδικούς για τους που θα την παρακολουθήσουν ή στην αρχή στο σπίτι της με αποκλεισμό επαφών ή μετά αν χειροτερεύσει στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να δούμε το έμβριο, να μπορέσουμε να δούμε ότι υπάρχει φυσιολογική εξέλιξη. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το αναφέρω. Ενώ πιστεύαμε μέχρι πριν 3 μήνες, και αυτό είναι αν θέλετε μια αποκλειστική είδηξη που σας λέω, ότι δεν περνάει κάθετα η μόλυνση, η φλεγμονή από τη μητέρα στο έμβριο, ανακαλύψαμε τους τελευταίους 2 μήνες σε 4 μελέτες που κάναμε και έχουμε συνεργασία και εμείς, ότι μπορεί να περάσει, όχι πολύ συχνά, αλλά μπορεί να περάσει. Και είδαμε και ο πλακούντας και το αμνιακό υγρό να είναι μολυμένα από τον ιό. Σημαίνει κάτι αυτό? Σημαίνει ότι πλέον πρέπει να δούμε το θέμα από μια πιο συγκεκριμένη οπτική γωνία, να ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει ενδομήτρια μόλυνση. Άρα όταν θα γεννήσει η γυναίκα αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα το έμβριο. Ο τρόπος που ελέγχουμε το έμβριο μπορεί να είναι και να πάρουμε πριν γεννηθεί και αμνιακό υγρό, μπορεί να πάρουμε βιοψία του πλακούντα, μπορεί να πάρουμε αίμα από τον ομφάλιο λόρο μόλις γεννηθεί, γιατί μπορεί να έχει περάσει η μόλυνση στο έμβριο. Όταν δεν γεννήσει η γυναίκα, συγγνώμη σας διακόψα, όταν γεννήσει η γυναίκα θα πρέπει και πάσχει να απομονωθεί από το έμβριό της, από τον εγνό της, διότι αν δεν έχει νοσήσει το έμβριο, και αυτό είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα, κινδυνεύει να το μολύνει. Προκαλούνται πολλά ερωτήματα και ένα από τα βασικά είναι πώς παρακολουθούμε το έμβριο όταν η μητέρα είναι θετική. Καταρχήν εξαρτάται από το ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας. Αν η γυναίκα είναι ασυμπτωματική και δεν έχει προβλήματα, θα περιμένουμε να περάσει η φλεγμονή αυτή και αμέσως να φροντίσουμε να την παρακολουθήσουμε σε ένα ειδικό κέντρο που υπάρχει έλεγχος για COVID και εμβριογιατροί οι οποίοι θα, με όλες τις προφυλάξεις θα κάνουν περιχωρητικές αναλύσεις για να δούνε το έμβριο με χρήση των ειδικών τεχνικών που κάνουμε, το Doppler, τα εξειδικευμένα περιγραφήματα, ότι το έμβριο αυτό δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει επηρεάσει η κατάσταση της πνευμονίας της γυναίκας και η μόλυνση που έχει ο οργανισμός της, το κομμάτι το έμβριο πλακουντιακό. Κύριε καθηγητά, να πάμε στους συνιστόμενους τρόπους τώρα το κετού. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα το κετού και ήταν ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε και σε πάρα πολλά webinar που κάναμε μεταξύ μας, σε τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε. Το συμπέρασμα να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα η αντιμετώπιση. Δηλαδή η γυναίκα η οποία θέλει να γεννήσει φυσιολογικά και δεν υπάρχει ένα πρόβλημα ιατρικό, πνευμονολογικό τέτοιο ώστε να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τον τοκετό, μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά. Παρόλο ότι είδαμε στατιστικά
το ποσοστό κεσαρικών ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ο λόγος αυτών των αριθμών ήταν, αν θέλετε, μία φοβία του αγνώστου. Μην ξεχνάτε, για όλους μας υπήρχε μία άγνοια του συγκεκριμένου ιού. Οπότε δεν ξέραμε, δεν είχαμε την εμπειρία, δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρώτη φορά έτσι καταγράφονται όλες αυτές τις πληροφορίες και συγγνώμη που σας διακόπτω στο νημό των σκέψεών σας, να μεταφέρονται με τέτοιο απλό τρόπο, επιστημονικά τεκμηριωμένο, πληροφορίες από παγκόσμιες έρευνες αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Πρώτη φορά καταγράφονται σε δύο επίπεδο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Παρακαλώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή είδαμε ότι έγιναν 80% κεσαρικές. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ιατρογενείς, δηλαδή είναι κεσαρικές οι οποίες έγιναν από μία, αν θέλετε, φοβία, φυσιολογική φοβία, για να μην επιβαρύνουν τη γυναίκα στη φάση του φυσιολογικού τοκετού. Σήμερα μπορώ να πω από μία οπτική γωνία και μιλάω εγώ, αν θέλετε, ένας λίγο θειασότης του φυσιολογικού τοκετού, αγαπάω το φυσιολογικό τοκετό, εκεί που μπορεί πραγματικά με ασφάλεια να γίνει, εάν τα δεδομένα τα πνευμονολογικά της γυναίκας, σε συνεργασία πάντα με τους ειδικούς, δείχνουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τοκετό, πρέπει να γίνει αυτός. Βέβαια, συνήθως το κάνουμε σε συνθήκες, σε θαλάμους αρνητικής πίεσης, για να είμαστε σίγουροι. Και δεν θα έχουμε πρόβλημα πάνω στο θέμα αυτό. Ο ιός μέσω του μητρικού θυλασμού μεταδίδεται? Δεν μεταδίδεται. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε κατά 99%. Υπήρχε μία παγκόσμια ενημέρωση από μία εργασία η οποία είναι αμφιλεγόμενη κατά πόσον η ποιότητά της είναι, όπου βρέθηκαν στοιχεία στο μαζικό αδένα με κορονοϊό θετικά, mm-hmm. με μοριακές γενετικές εξετάσεις. Θεωρούμε ότι δεν επηρεάζει, αλλά αυτό που σίγουρα επηρεάζει ότι δεν μπορεί η μητέρα η οποία νοσεί να θυλάσει αμέσως, γιατί οι εκκρίσεις οι οποίες έχει η γυναίκα θα μεταδώσουν στο νεογνώ, αν το νεογνώ είναι και αυτό υγιές και δεν έχει πάρει ενδομήτρια φλεγμονή, που είναι και το σύνηθες, θα μεταδώσει τον ιό. Άρα πρέπει να απομονωθεί το νεογνώ από τη μητέρα, να θυλάσει η μητέρα υπό ποιο πνεύμα, να βγάλει γάλα με θύλαστρο, το οποίο όσο είναι θετική για 2 εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιείται, και από εκεί και πέρα μπορεί, αφού τελειώσει η νόσος και είναι αρνητικά τα στοιχεία, να μπορέσει να δώσει πλέον το γάλα. Και ακούστε και τώρα κάτι σημαντικό και απευθύνομαι στους τηλεθεατές μας, γιατί υπάρχουν πλέον οι έρευνες στις οποίες θα μας μεταφέρει ο κύριος καθηγητής για τη μείωση των προώρων τοκετών λόγω lockdown. Ναι. Αυτό ήταν από τα αναπάντεχα, τα οποία έχουν και λίγο έτσι λίγο χαρμόσυνα στοιχεία. Ακριβώς είδαμε ότι οι συνθήκες οι οποίες μας επιβάλλουν αυτή τη στιγμή η κατάσταση του κορονοϊού ήταν τέτοιες ώστε η γυναίκα έζησε πολύ πιο πολλές ώρες στο σπίτι, μείωσε τις δραστηριότητές της, γενικά δεν έκανε αυτά τα οποία συνήθως κάνει, η οποία πάρα πολλά είναι απαγορεύονται, μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι και λίγο επιπόλαιη, με αποτέλεσμα όλες οι περιπτώσεις που θα ήταν ένας πρόωρος τοκετός, γιατί έκανε το κάτι παραπάνω, έκανε παραπάνω γυμναστική, βγήκε mm-hmm. πιο πολύ, δεν έλαβε κάποιες βασικές προφυλάξεις που της έχει πει ο μευτήρας της ή ο γιατρός του εμβρίου της, με αποτέλεσμα αυτή η ηρεμία από μια άποψη να δημιουργήσει μια μείωση στους πρόωρους τοκετούς. Μας ξεδιαλύνατε πάρα πολλές απορίες του κόσμου, φυσικά των γυναικών. Εγώ θα πω ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε έτσι μέσα και από το υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο, βεβαίως, το οποίο βεβαίως δημιουργείται στην Καλαμάτα, στην καρδιά της Καλαμάτας, και να πείτε πολλά περισσότερα σε αυτήν την διάσταση στην οποία βρισκόμαστε, σε μια δύσκολη εποχή για όλους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ήταν πολύ χαρά και για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.